Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις». Επιχείρει κάποια βελτίωση στο σαθρό, διάτητο και αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο στο ζήτημα εξετάσεων οδήγησης που ο λαός το πληρώνει αρκετά χρόνια. Πριν λίγες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας ζητήματα διαφθοράς και θεωρούμε ότι αυτά είναι πολύ λίγα στα όσα πραγματικά συμβαίνουν. Μόνο να πάρετε υπόψη σας το ποσοστό επιτυχίας που υπάρχει 98%. Μα ακούτε κύριε Βουγή, όχι. Είναι βέβαιο ότι το απόστημα δεν θα σπάσει, γιατί συντηρείται και αυξάνει από τη λειτουργία συνολικά του βάρβαρου συστήματος, όπως και του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης, που είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο, με υπέρογκα ποσά που πληρώνει ο κάθε υποψήφιος οδηγός για το δικαίωμα να αποκτήσει άδεια οδήγησης, να την επεκτείνει, να την ανανεώσει. Αυτή η μορφή οργάνωσης οικονομίας που λειτουργεί με τον νόμο του κέρδους δημιουργεί την αντικειμενική βάση για την αδιαφάνεια και τη διαφθορά. Ναι, αυτό υπηρετείται και από τις περιφέρειες, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο από τις κυβερνήσεις, και από τις περιφέρειες, οι οποίες είναι στον ίδιο άξονα η πολιτική τους της διαχείρισης των αναγκών του συστήματος. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου που υπηρετούσαν τις αξιώσεις συνολικά των αυτοκινητοβιομηχανιών, ακολουθώντας πολιτικές ενίσχυσης της χρήσης αυτοκινήτου με ταυτόχρονη απαξίωση των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο λαός υποχρεώθηκε να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης με τη χρήση του αυτοκινήτου, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων με απαξίωση ιδιαίτερα του σιδηρόδρομου. Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής στήθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων. Σε ένα μηχανισμό που κυριαρχεί η πελατειακή σχέση, ιδιαίτερα το γρηγορώσιμο, και όχι η ουσιαστική εκπαίδευση για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται και η αντικειμενική εξέταση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Στο μηχανισμό αυτό, όσα πρότυπα κι αν ενσωμάτωσε στη λειτουργία του, κυριαρχούσε η αδιαφάνεια με υποβάθμιση συνολικά της οδικής συμπεριφοράς και τη σοβαρή επίδραση στην οδική ασφάλεια. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 1.250.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις και εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται. Στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2017, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, είχαμε 94.797 τροχαία ατυχήματα, 7.143 νεκρούς, 9.315 βαριά τραυματίες και 108.698 ελαφρά τραυματίες. Το 58% των τροχαίων γίνονται στην Αττική, με το 27,8% των θανάτων. Είναι προφανής η αναγκαιότητα αλλαγών στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται με διαφάνεια η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συμβολή του στην οδική ασφάλεια. Οι καλές αμοιβές όσων εργάζονται για το έργο των εξετάσεων, κύριο και βοηθητικό προσωπικό, θα αποτρέψουν κάπως φαινόμενα διαφθοράς. Το σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει την τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η υποσταλέχωση των υπηρεσιών ενισχύει την αδιαφάνεια στην εξυπηρέτηση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Έχει εισπρακτικό χαρακτήρα το σχέδιο νόμου, προβλέπει η αύξηση των εξέταστρων κατά 50%, ενισχύει τις ασφαλιστικές εταιρείες με επιπρόσθετο κόστος για τον υποψήφιο οδηγό. Προβλέπει πίστες και προστατευόμενους χώρους, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή θα είναι στην ιδιοκτησία ή στην εκμετάλλευση επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικοί χώροι εκπαίδευσης που δεν προβλέπονται η πλήρη ασφάλιση υποψηφίων οχημάτων, αλλά και σχολών και εκπαιδευτών. Το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, παραπέμπει σε 13 υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων. Θεωρούμε ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ πίσω η υλοποίησή του. Το Υπουργείο Μεταφορών, με την ακατανόητη στάση του την προηγούμενη περίοδο, προκάλεσε την αποχή των εξεταστών, αφού άφησε απλήρωτους
τους εξεταστές των υποψηφίων οδηγών από το Μάιο του 2018. Οδήγησε σε δύσκολη θέση όσους έχουν ανάγκη να πάρουν ή να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης. Άφησε επίσης χωρίς δουλειά τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές έχουν διατυπώσει δίκαια αιτήματα από πλευράς τους που αφορούν μέτρα παράτασης φορολογικών, τραπεζικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς η διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων για καθυστερήσεις αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι το Υπουργείο Μεταφορών οφείλει να συνεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτών των επαγγελματιών. Το σχέδιο νόμου με το άρθρο 4 και 10 υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και οδηγών να διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου και μέσα στο όχημα να αποθέτει κάμερα με μικρόφωνο. Μετακυλεί ένα μεγάλο κόστος στους επαγγελματίες που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ασφιχτιούν εξαιτίας της διακοπής της δουλειάς τους αλλά και των συνολικών προβλημάτων όπως είναι η κατάργηση του αφορολόγητου και η επιβολή φορολογίας από το πρώτο ευρώ. Οι αλλαγές αυτές, στο βαθμό που είναι αναγκαίες, κύριε Υπουργέ, μπορούν να προχωρήσουν με παράλληλη επιδότηση από το κράτος για το κόστος του παραπάνω εξοπλισμού και των εξόδων διαδικτυακής σύνδεσης. Ως ΚΚΕ στηρίζουμε τα αιτήματα και καλούμε να τα κάνετε δεκτά. Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των 74χρονων, ο έλεγχος της αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης σε έναν ηλικιωμένο συνδέεται κυρίως με τα ιατρικά δεδομένα, κύριε Υπουργέ, και όχι από την πρακτική εξέταση οδήγησης, δηλαδή το παρκάρισμα. Άμα ξέρεις να οδηγείς, δεν το ξεχνάς εύκολα. Το θέμα ήταν τα ανακλαστικά σου. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να εξετάζεται. Και αυτό δεν είναι θέμα πρακτικής άσκησης, είναι θέμα ιατρικής εξέτασης και πιστοποίησης. Τα ιατρικά δεδομένα να σχετίζονται όχι μόνο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων οφθαλμίατρου και παθολόγου που είναι μέχρι σήμερα, αλλά και με τον εντοπισμό γνωσιακών λειτουργιών, αν ξεχνάει, Alzheimer, την ταχύτητα έκκλησης αντανακλαστικών, δηλαδή με έναν ολοκληρωμένο και εντελεχή ιατρικό έλεγχο από νευρολόγο, ρηλά κτλ. Μια τέτοια, νομίζω, ρύθμιση θα μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Οι ιατρικές εξετάσεις να γίνονται χωρίς παράβολα, δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία. Με το σύστημα που προβλέπει το νομοσχέδιο, οι συνταξιούχοι θα χάνουν άλλη μια σύνταξη από τις πετσοκομμένες που έχουν μείνει, προκειμένου να πληρώσουν γιατρούς, δάσκαλο οδήγησης και παράβολα. Μόνο για τα παράβολα, κύριε Υπουργέ, απαιτούνται κοντά στα 100 ευρώ. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όσων τη χρειάζονται. Αυτή είναι η γνώμη μας και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διαπερνάει και το σχέδιο νόμου. Δεν διαφωνούμε με τη δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης από το 17ο έτος της ηλικίας με τη συνοδευόμενη οδήγηση έως το 18ο έτος. Θεωρούμε όμως πως το κύριο είναι η κυκλοφοριακή αγωγή, η εκπαίδευση των νέων στην κοινωνία της κυκλοφορίας όπως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς με πιστοποίηση του γνωστικού αντικειμένου που ολοκληρώσε στο σχολείο ως υποχρεωτικό μάθημα αυτό της κινητικότητας. Προβλέπεται επίσης στο σχέδιο νόμου στους εργαζόμενους που μετατίθενται από άλλες υπηρεσίες να έχουν τις αποδοχές τους και να διατηρείται η προσωπική διαφορά. Με τη ρύθμιση όμως προβλέπεται ο συμψηφισμός της όποιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Δεν συμφωνούμε με αυτή την ρύθμιση. Νομίζω ότι θα είναι και αντικίνητρο κάποιος άλλος να έρθει για να στελεχώσει τις υπηρεσίες. Όσον αφορά την αναγκαιότητα για λήψη επιπλέον μέτρων ασφάλειας λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων, δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά το κόστος αυτού της ασφάλειας που επιβάλλεται για εγκαταστάσεις που έγιναν ή θα γίνουν εκ των υστέρων δεν μπορεί να επιβαρύνει, κύριε Υπουργέ, τους αυτοπασχολούμενους επαγγελματίες όταν έχουν ήδη επιβαρυνθεί με αντίστοιχα κόστη ασφάλειας σε προηγούμενα νομοσχέδια. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί αν οι προδιαγραφές ασφαλείας για τα πρατήρια καυσίμων συμπεριλάμβαναν εξ αρχής όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, δηλαδή με την αδειοδότηση της επιχείρησης, ακόμα και στο ενδεχόμενο μελλοντικών χρήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη ανέργηση σχολικών μονάδων, μπορεί να προβλέπεται ειδική μέρημνα και από το ίδιο το κράτος, ειδικά για επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα έως 12.000, είτε για μετεγκατάσταση, είτε για λήψη
των αναγκαίων προσωτών μέτρων. Για τη διάταξη για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης ειδικής μίσους αμαία αυτοκίνητα και τον καθορισμό ηλικιακού ορίου κυκλοφορίας στην 20ετία. Επαναλημμένα, κύριε Υπουργέ, έχει νομοθετηθεί η ηλικιακή παράταση κυκλοφορίας οχημάτων δημόσιας χρήσης. Στη συγκεκριμένη διάταξη δίνεται δυνατότητα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να τροποποιεί το χρόνο της απόστασης. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αντιμετωπίζει στην ουσία το πρόβλημα της δημιουργίας υπέργυρου στόλου αυτοκινήτων και δεν αντιμετωπίζει και το σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας του επιβατικού κοινού, αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών οδηγών. Η λύση στο πρόβλημα δεν είναι οι συνεχιζόμενες παρατάσεις απόστασης των οχημάτων που συνήθως γίνονται για καθαρά προκλητικούς λόγους. Αντίθετα, μπορεί να εξασφαλιστεί κρατική μέρημνα με αντίστοιχη χρηματοδότηση ή επιδότηση, ώστε να διευκολύνεται η έγκυρη αντικατάσταση του σκάφους για επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλλουν και ορισμένα μέτρα ανακούφισης για τους επαγγελματίες που τα έχουν βέβαια υποβάλει στην κυβέρνηση, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, η μείωση του φόρου στα καύσιμα, συνολικότερα η μείωση του κόστου λειτουργίας στον ταξί, ώστε να μπορεί ο επαγγελματίας να συντηρεί και να αντικαθιστά το αυτοκίνητο που γι' αυτόν αποτελεί εργαλείο και μέσο στη δουλειά του. Και όλα αυτά βέβαια είναι αιτήματα που μέχρι τώρα δεν έχουν βρει απάντηση. Σχετικά με τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων στις νησιωτικές περιοχές δεν έχουμε αντίρρηση. Υπάρχει αυτό το άρθρο για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι απαιτείται να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος του κόσμου, του ποδηλάτου, άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης, να εισάγονται νέες τεχνολογίες, τα νέα συστήματα εξοπλισμού και καθώς και νέο τύπου υποδομές. Απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα και για την άδεια οδήγησης. Ωστόσο όμως, ένα σημείο ακόμα που θέλω να αναφέρω, επειδή έτυχε να το ζήσω σαν δημοτικό σύμβουλος. Πολλοί λοιπόν συγκοινωνιολόγοι καλούνται να κάνουν κυκλοφοριακές μελέτες για τους δήμους. Όμως αυτές οι μελέτες μέχρι να μπουν ή μπαίνουν στην πράξη χάνουν κάθε επιστημονική τεκμηρίωση εξαιτίας των μελετειακών σχέσεων που θέλουν να εξυπηρετήσουν. Στο σπίτι μου, για παράδειγμα, γύρω-γύρω έχει απογορευτικά. Πρέπει για να πας στο σπίτι πρέπει να κάνεις 5 κύκλους. Δηλαδή είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτά τα σχέδια δεν μπορεί να είναι, να μην ελέγχονται, να το πω έτσι. Το πώς εφαρμόζονται, το πώς υλοποιούνται και ποιος είναι αυτός που τα αλλάζει και γιατί τα αλλάζει. Επίσης, δεν άκουσα κύριε Πρόεδρε. Ναι. Επίσης, σε σχέση με το άρθρο αυτό, υπάρχουν τα άρθρα αυτά, τα τελευταία άρθρα, σε σχέση με τα πρόστιμα αυτά που λέτε ότι θα πρέπει να επιβαρούν. Συμφωνούμε αυτό, να διαγράφονται. Ωστόσο όμως είμαστε αντίθετοι συνολικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Εμείς θεωρούμε ότι η μετακίνηση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι πολύ φτηνή και δωρεάν για κάποιες ώρες. Έχει γίνει και στο παρελθόν, κύριε Υπουργέ, γιατί οι εργαζόμενοι δεν μετακινούνται για να πάνε να διασκεδάσουν, μετακινούνται να πάνε να παράγουν πλούτο. Και τον πλούτο που παράγουν, τον παράγουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκείνοι λοιπόν να πληρώσουν το κόστος της μεταφοράς τους. Και είναι ένα ζήτημα που εμπέσαι τόση χρειάζεται και να το δείτε. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, έχει ξαναγίνει και είναι ένα θέμα που αφορά συνολικά τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στις μεγάλες αστικές περιοχές. Όσον αφορά για το θέμα της μηχανοδήγησης. Αλλάζει αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, από το 2007. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών για τον ημερήσιο χρόνο μηχανοδήγησης στις 5 ώρες. Αυτό ήταν μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε ότι πριν το ανώτερο όριο ήταν στα 375 χιλιόμετρα. Επιχείρηση η Νέα Δημοκρατία να το κάνει 600 χιλιόμετρα. Με 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω από την καθολική αντίδραση, με την υπουργική απόφαση, έγινε 5 ώρες με διάλειμμα περίπου στις 2,5 ώρες.
Εσείς χωρίς να μπορεί ο μηχανοδηγός να κάνει και την ανάγκη του. Πάκα τουρίστε, τέλος πάντων. Τι θεσπίζετε? Θεσπίζετε 4,5 ώρες με μισή ώρα διάλειμμα μετά τις 4,5 ώρες για να εξυπηρετήσετε προφανώς τη διαδρομή Ρέντι Θεσσαλονίκη με ένα μηχανοδηγό, μειώνοντας το λεγόμενο κόστος. Και για να τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να σημειώσουμε ότι το σχέδιο νόμου δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος. Κάνει βέβαια βελτιώσεις, όπως είπαμε. Ποιο? Το μειώνετε. Το μειώνετε, αλλά λέτε όμως 4,5 ώρες σερί για να πάει ένας μηχανοδηγός. Όμως μέχρι τώρα σας λέω, ήταν στις 5 ώρες, στις 2,5 ώρες διάλειμμα. Τώρα εσείς λέτε μετά τις 4,5 ώρες το διάλειμμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, τονίζουμε την ανάγκη να ενισχυθεί το αδιάβητο της διαδικασίας εξέτασης, γιατί συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας. Το αντικείμενο αυτό, κατά την άποψή μας, απαιτεί την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας απέχει από τη διαδικασία αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Ενώ η συζήτηση και οι απόψεις που εκφράζουν φορείς που δραστηριοποιούνται είναι να ενταχθεί στην παιδαγωγική διαδικασία η κυκλοφοριακή αγωγή, η εκπαίδευση με όλες τις πλευρές που αυτή έχει και με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις. Σε αυτά τα πλαίσια κατατίθεται και το αίτημα να ιδρυθεί σχολή μεταφορών και οδικής ασφάλειας, ώστε οι απόφοιτοι να στελεχώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις επιμέρους ειδικότητες και η κυκλοφοριακή αγωγή να καθίσταται υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και θα ήταν σημαντική συμβολή στην οδική ασφάλεια. Οι θέσεις που εκφράζονται ώστε η εκπαίδευση και η αξιολόγηση να είναι σε ενιαίο φορέα μπορούν να βελτιώσουν το σύστημα. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα για την άδεια οδήγησης δεν μπορεί παρά να είναι διαρκής. Επίσης, διαρκής χρειάζεται να είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, των νέων συστημάτων εξοπλισμού, καθώς βέβαια και οι νέου τύπου υποδομές. Το Υπουργείο Μεταφορών, με την ανάλογη διεύθυνση και με εξειδικευμένους εργαζόμενους, είναι ανάγκη να μελετά και να επικυρωποιεί διαρκώς τη διαδικασία εκπαίδευσης και δοκιμασίας. Η στελέχωση του υποείδησης σώματος με επαρκείς εξειδικευμένους εκστασές απουσιάζει με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις. Τελειώνοντας, επισημαίνουμε στη θέση μας για στήριξη του αμέσου μαζικής μεταφοράς, ώστε να είναι η μεγαλύτερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας και άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης. Ψηφίζουμε παρόν επί της αρχής.